Καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε την επισκόπηση των διεθνών αγορών από την TX Capital. Πτώση για τα ασιατικά χρηματιστήρια στις βραδινές συναλλαγές, τα οποία ακολούθησαν την υποχώρηση των αμερικανικών δικτών. Οι επενδυτές προχώρησαν σε ρευστοποίηση κερδών λόγω ανησυχίας σχετικά με αύξηση επιτοκίων από την Fed σε λίγους μήνες. Εξαίρεση αποτέλεσε ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei, ο οποίος συνέχισε την άνοδό του σε ψηλά 15 ετών. Η υποχώρηση των τιμών των πρώτων υλών προκάλεσε πιέσεις στις μετοχές του κλάδου. Αυτό σε συνδυασμό με την αρνητική επίπτωση της πιθανής αύξησης των επιτοκίων από την Κεντρική Τράπεζα οδήγησαν πολλούς επενδυτές σε ρευστοποίησεις. Στον χώρο του συναλλάγματος, το ευρώ κατέγραψε νέο χαμηλό 12 ετών στο 1,0550 έναντι του δολαρίου. Η έναρξη του προγράμματος αγοράς ομολόγων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και αβεβαιότητα σχετικά με τη χρηματοδότηση της Ελλάδας αποδυναμώνουν το ενίο νόμισμα. Το δολάριο παραμένει κοντά σε υψηλό 8 ετών έναντι του Ιαπωνικού γεν στο 121,50. Η Βρετανική στερλίνα σημειώνει χαμηλό 5 εβδομάδων έναντι του δολαρίου. Το δολάριο Αυστραλίας είναι σε χαμηλό 6 ετών έναντι του Αμερικανικού νομίσματος, με τους επενδυτές να θεωρούν πολύ πιθανή μια νέα μείωση επιτοκίων από την Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας. Ο δείκτης του δολαρίου βρίσκεται σε υψηλό 11,5 ετών. Η τιμή του αργού πετρελαίου υποχωρεί σε 48 δολάρια, με τους επενδυτές να αναμένουν νεότερα στοιχεία σχετικά με το ύψος των αποθεμάτων. Ο χρυσός παραμένει σε χαμηλό 3 μηνών στα 1.160 δολάρια την ουγγιά. Πιέσεις δέχονται και τα υπόλοιπα εμπορεύματα, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για μείωση του ρυθμού ανάπτυξης της κινέζικης οικονομίας. Παρακολουθήσατε την επισκόπηση της ημέρας από την ETX Capital.